Ελλάδα. Ελλάδα. Φύγε! Ελλάδα. 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 Πού είναι το λεφτό μου? Θα τα δώσω! Πότε ρε, πότε θα μου τα δώσω τα λεφτά ρε! Κατέβασε τα χέρια! Δώσε με αφού! Κατέβασε τα χέρια μου, μη με πιάνεις! Μη με πιάνεις ρε! Μη με πιάνεις ρε! Πότε θα μου τα δώσεις ρε! Θα δώσω! Πότε ρε μαλάκα, πότε ρε, πότε! Δώσε με! Πότε ρε, πότε θα μου τα ξέρω. Ένα στο μεφόρ. Δεν προλαβαίνεις. Όλα θα τελειώσουν σε λίγο. Πας καλά. Πάρε τηλέφωνο. Θα πεθάνει. Το ξέρω. Πάρε γαμώ το τηλέφωνο. Σταμάτα να γράφεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά κάνε λίγο υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Τι λες, ε? Με μαχαίρωσε. Κάνε λίγο υπομονή. Είσαι τρελός! Ηρέμησε! Γιατί δεν με βοηθάς? Τι συμβαίνει? Δεν μπορώ. Κάνει. Τη δουλειά μου. Δεν μ' αρέσει εδώ που με έφερες. Είσαι ακόμα στον πρώτο ποτό. Γι' αυτό. Ναι. Δεν μιλάς πολύ σήμερα. Δεν είσαι καλά. Ε, καλά είμαι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι την ώρα εργασίας σου? Πώς να αισθάνομαι?
Έχεις ποτέ, ας πούμε, τσατιστεί, λυπηθεί, φοβηθεί? Για ποιο λόγο? Όταν σου ζητάνε βοήθεια και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Το ξέρω. Αλλά καμιά φορά με πιάνει... Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακόμα. Να μη σε πιάνει. Χαλάρωσε. Καμιά φορά αναρωτιέμαι. Γιατί μας δίνουν αυτή τη λίστα κάθε μήνα? Γιατί όχι κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα? Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταγράφουμε? Πώς ζούσαν πριν? Πώς επιλέχθηκαν για να πεθάνουν? Επιλέχθηκαν... Λοιπόν, δεν θα σε ξαναφήσω να πιεις. Σε χαλάει. Φέρνω. Υγεία. Yeah. Ζωή σε μας. Λοιπόν, στοίχημα. Όχι πάλι. Έμφραγμα του μυοκαρδίου σε 4 χρόνια. Καρκίνος του παχαίου εντέρου σε 9. Αυτό είναι καλύτερο? Τίποτα δεν είναι καλύτερο. Το βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι. Επειδή χάνεις. Επειδή οι άνθρωποι είναι απρόβλητοι. Εγώ πάλι βλέπω συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται. Δεν μπορώ να πω ότι τις κατανοώ πλήρως, αλλά... Δεν θα ήθελες να μάθεις περισσότερα? Εγώ το μόνο που ξέρω είναι... ο θάνατος. Ίσως αυτό να αρκεί. Να κάνουμε ένα πείραμα λοιπόν. Να πας και να την πέσεις στην κοπέλα... εκεί. Ξέρεις ότι απαγορεύεται? Δεν υποθέσω, σιγά. Δεν είναι, αλλά δεν ξέρω και τι να της πω. Αυτοσχεδίασε. Καλά. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Να επιστρέψουμε τηλέφωνο. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Ναι. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να πεθάνεις σήμερα? Τι εννοείς? Έχεις πολύ εκφραστικά μάτια. Οκ. Okay. Θα μου δώσεις το τηλεφωνό σου? Όχι. Καλώς. Τι έγινε? Ναι. Δεν τους καταλαβαίνω. Πάμε στο παιχνίδι μας. Στο παιχνίδι μας, μάλιστα. Αυτή. Αυτή. Πνιγμός σε 27 χρόνια. Δολοφονία, μάλιστα, από τον άντρα της. Εγώ λέω... αυτοκινητιστικό, σε 3 μέρες. Δεν της δίνεις για πολύ χρόνο. Όχι εγώ. Και μάλιστα, σε 62 ώρες και 5 λεπτά από τώρα. Είναι υπόθεσή σου? Ναι. Δεν είσαι καλά. Γι' αυτό μας έφερες εδώ. Ναι. Αυτό που κάνεις απαγορεύεται. Όντως, ρητά. Δεν θα το μάθει κανένας. Δεν έπρεπε να έρθουμε εδώ πέρα. Δεν μπορώ να παραβώ έτσι τους κανόνες. Εσύ δεν μου είπες να χαλαρώσω πριν. Εγώ άλλο εννοούσα. Ηρέμηση. Δεν έγινε και τίποτα. Ναι, καλά. Αν μας πιάσουνε θα υπάρχουν συνέπειες. Φεύγω.
Δεν θα το έλεγα. Πονάω. Πού είναι ο άντρας μου? Είναι καλά? Το μωρό μου? Πότε θα το δω? Αργότερα. Ζαλίζομαι. Δεν αισθάνομαι καλά. Πονάω. Σας παρακαλώ, φωνάξτε κάποιον. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό που μου ζητάτε. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Δεν είστε γιατρός, νοσοκόμος? Τι είστε? Γραφειοκράτης. Σας παρακαλώ, πείτε σε κάποιον να έρθει, νομίζω ότι θα λιποθυμήσω. Δώστε μου ένα λεπτό ακόμα, να συμπληρώσω αυτά τα χαρτιά. Τι χαρτιά? Ιστορικό, υπεύθυνη δήλωση, δήλωση μεταβίβασης, διάφορα πιστοποιητικά. Μη σας ζαλίζω τώρα. Δεν σας καταλαβαίνω, ποιος είστε? Σας είπα, μην ανησυχείτε, σε λίγο τελειώνω και θα ηρεμήσετε. Εντάξει. Είναι σίγουρα καλά το μωρό μου? Σίγουρα. Και εσείς πού το ξέρετε, αν δεν είστε ο γιατρός? Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Σε αυτές που μπορώ, σας απαντάω. Αλλά κάντε λίγο υπομονή και σε λίγο τελειώνουμε. Εντάξει. Με συγχωρείτε. Αν γράφετε και το όνομα του μωρού, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Όλα γίναν τόσο γρήγορα. 7 μηνών είμαι. Ο άντρας μου θέλει να την πούμε Ειρήνη, σαν τη μάνα του. Απλά εγώ θέλω να τη βγάλουμε Αλκιόνη, όπως την αδερφή μου. Να σας πω κάτι. Πείτε μου. Δεν ζει πια. Τη χάσαμε όταν ήταν 2 χρονών. Εγώ τότε ήμουνα 10 και τα θυμάμαι όλα πολύ έντονα. Η Αλκιόνη είχε μια σπάνια παιδική ασθένεια. Δεν έμαθα ποτέ τι είχε. Η μητέρα μου δεν ήθελε να μιλάμε γι' αυτό. Λυπάμαι. Ο άντρας μου δεν ξέρει καν ότι είχα αδερφή. Η οικογένειά μου έχει ποθήσει όλες τις μνήμες. Ποτέ δεν το ξεπέρασε η μητέρα μου. Μην το σκέφτεστε τώρα. Είναι περίεργο που δεν το είπα ποτέ στον άντρα μου. Θα είχατε τους λόγους σας. Δεν ξέρω τι λόγους είχα. Στεναχώρια μάλλον. Καλύτερα να μην θυμόμαστε. Όταν τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει. 2 χρονών ήταν. Δεν έχει σημασία. Και τι έχει? Πού είναι ο Νίκος? Δεν αισθάνομαι καλά. Ηρεμήστε. Πονάω. Πονάω. Ηρεμήστε. Thank you.
Άργησες. Τι έγινε? Γιατί είσαι έτσι? Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Τι εννοείς? Ξέρεις καλά τι εννοώ. Νομίζεις πως δεν μαθεύτηκε? Τι σου είπαν? Η παρέμβαση πρέπει να διορθωθεί. Θα το κάνεις ή όχι? Το φαντάστηκα. Αποφασίσατε όνομα? Αλκιόνη. Ωραίο όνομα. Πώς το σκεφτήκατε? Δεν ξέρω. Tree, the dream of you and me.